Διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, και μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε μία δήλωση από την πλευρά του κυρίου Τζικώστα, τώρα μια που ήμασταν στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, να την πούμε και αυτήν, μόλις την έχω λάβει τώρα, την ανοίγω στο mail μου. Λοιπόν, σε σχέση με τις διαδικασίες, λοιπόν, ο κύριος Τζικώστας προτείνει τη διεξαγωγή 5 θεματικών συνδιασκέψεων προκειμένου να τοποθετηθούν εύκολα όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι του κόμματος. Καλωσορίζουμε την τοποθέτηση του κ. Μεϊμαράκη. Πρέπει να διευκολυνθούν όλα τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας να εκφράσουν τη βούλησή τους. Λοιπόν, προτείνει 5 συνδιασκέψεις τομεακές, οικονομία και επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, νέοι και ανεργία, θεσμοί και ο νέος ρόλος που θα πρέπει να αποκτήσει η βάση του κόμματος στη νέα πολιτική εποχή. Αυτή είναι η δήλωση την οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Απόστολος Τζικώστας. Τώρα, σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής ότι θα ρίξουμε μια εκτεταμένη ματιά στα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια επεξεργασία, κάναμε το δικό μας ρεπορτάζ και βγάλαμε μερικές κάρτες προκειμένου να σας δείξουμε τι είναι αυτά τα περίφημα προαπαιτούμενα. Αυτά τα περίφημα προαπαιτούμενα έκλεισαν την Παρασκευή αργά το βράδυ στη συνεδρίαση του Euro Working Group, της ομάδας δηλαδή των τεχνοκρατών από τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Eurogroup, η λεγόμενη Ευρωομάδα, και έχει πάρει την εισήγηση από το Euro Working Group προκειμένου να την κάνει απόφαση αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Αυτή τώρα η απόφαση θα προβλέπει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θα πάρουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το δάνειο, από τη βοήθεια των εταίρων, αρκεί να προχωρήσουμε εξαιρετικά γρήγορα σε αυτά τα περίπου 48 προαπαιτούμενα. Ανάμεσα σε αυτά τα 48 προαπαιτούμενα υπάρχουν πολύ σκληρά μέτρα, εξαιρετικά σημαντικά σε ό,τι αφορά το μεταρρυθμιστικό τους μέρος, αλλά και κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα τσούξουνε. Να δούμε λοιπόν έτσι εντάχει όπως τα έχουμε, συγκεντρώσει. Το νούμερο ένα είναι το τραπεζικό σύστημα. Θα προχωρήσει με κάποιο ρυθμό ο οποίος έτσι αφορά τις τράπεζες και όχι περισσότερο. Το νούμερο 2 έχει να κάνει με τον κώδικα δεοντολογίας που θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Το νούμερο 3 είναι η εγκατάσταση της λεγόμενης Task Force, της ομάδας των ηθικών, από το εξωτερικό που θα πρέπει να έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και να βοηθάει την Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο το είχε αρνηθεί με πολύ μεγάλη λύσα ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, αλλά αυτά είπαμε, τελειώσανε. Το νούμερο 4 έχει να κάνει με νέους ποινικούς νόμους και ποινικές διατάξεις, μέσα από τους οποίους θα υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο για το τι είναι φοροδιαφυγή, τι είναι φοροαποφυγή και τι είναι γενικά φορολογική απάτη. Θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο προκειμένου να υπάρξουν και νέα μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του αδικήματος. Το νούμερο 5 είναι κάτι παρεμφερές, έχει να κάνει με τις ποινές στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Απλές ποινές, όχι εξοδοτικά πρόστιμα, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι τα εξοδοτικά πρόστιμα ποτέ δεν εισπράττονται. Στο νούμερο 6 να πάμε, να δούμε τα προαπαιτούμενα. Έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός Μητρώου, στο οποίο θα βλέπει η εφορία ανά πάσα στιγμή ποιες ήταν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές οποιοδήποτε φορολογούμενο για τα προηγούμενα 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα φορολογικό, κατά κάποιο τρόπο, μια φορολογική ακτινογραφία, μέσα από την οποία κανένας δεν μπορεί να κρύψει απολύτως τίποτα, γιατί οι σημαντικές οικονομικές συναλλαγές, όπως είναι γνωστό, γίνονται πάντοτε μέσω τραπεζών. Οπότε, όποιος κάτσει να ψάξει τον οποιοδήποτε, μέσα στα προηγούμενα 10 χρόνια, κάτι θα βγάλει. Κάποια λαβράκια θα βγάλει. Το 7ο είναι κάτι το οποίο είναι μεταρρυθμιστικό και δεν μας αφορά, γιατί δεν αφορά την τσέπη μας. Θα πάει, λέει, το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να είναι καλύτερο οργανωμένο και να είναι ανεξάρτητο στη λειτουργία του. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ας είναι οι άνθρωποι ανεξάρτητοι, ας δουλεύουν αποδοτικά και ας είναι οργανωμένοι όπως έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές. Το 8ο έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές πληρωμές που θα ενθαρρυνθούν προκειμένου να μειωθεί πάρα αυτά η χρήση των μετρητών. Όπου μπορούμε να πληρώνουμε με κάρτα, να πληρώνουμε με κάρτα. Ακόμα και το γιατρό. Αν και οι γιατροί, πρέπει να σας πω ότι έχουν βγάλει ανακοίνωση που το αρνούνται αυτό. Δεν θέλουν να πληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά μόνο με μετρητά. Για ευνόητους λόγους θα πει κανείς.
Στο ένα το κομμάτι έχουμε σε σχέση πάντοτε με τα προαπαιτούμενα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης, το οποίο θα λειτουργεί με την στήριξη κάποιων τεχνοκρατών, προκειμένου να βλέπει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το νούμερο 10 έχει να κάνει ακριβώς αυτό με τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς που θα βλέπουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θα υπάρχει η λειτουργία άλλων φορέων, όπως είναι για παράδειγμα το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο θα πρέπει να βοηθάει ώστε να γίνεται δουλειά γρήγορα και όχι να καθυστερεί με συγκεκριμένες διαδικασίες και γραφειοκρατίες όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι και αυτό ένα θετικό μέτρο. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε το νέο σχέδιο για την εκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης. Είναι και αυτό μέτρο μείωσης της γραφειοκρατίας. Το νούμερο 12 έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις. Οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση συνάπτει το ελληνικό κράτος θα έχει ακριβώς τους ίδιους όρους και ακριβώς την ίδια διαδικασία, προκειμένου ο κάθε φορέας, οργανισμός, μικροοργανισμός, υπουργείο, νοσοκομείο ή οτιδήποτε είναι κάτω πάντοτε από την ομπρέλα του δημοσίου, να μην κάνει τα δικά του κολπάκια. Θα είναι όλα, δηλαδή σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, θα είναι όλα τακτοποιημένα σε κάποιους θεσμικούς κανόνες, χωρίς να αφήνεται το περιθώριο στους αρμόδιους φορείς να αυτοσχεδιάζουν για ευνόητους λόγους. Στο νούμερο 13 έχουμε νέα ανώτατα όρια ίσπραξης επιστροφών για διαγνωστικές εξετάσεις, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικά προϊόντα. Εδώ έχει να κάνει με το λεγόμενο, με τον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας να πληρώνει τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές. Υπάρχει και άλλο κομμάτι αυτό στα προαπαιτούμενα, θα το δούμε στη συνέχεια. Στο νούμερο 14 είναι μια τεράστια σε σημασία πρωτοβουλία, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο για την ελληνική κυβέρνηση. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από την ημέρα που κέρδισε τις εκλογές το εγκατέλειψε. Το έβαλε σε ένα σιρτάρι και δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί του. Ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απόφαση της Τρόικας και παρέχει στους πλέον φτωχούς, αδύναμους, άπορους Έλληνες το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην κρυώνουν, να μην πεινάνε και να μην κοιμούνται στα παγκάκια. Τόσο απλά. Δυστυχώς η κυβέρνηση το άφησε και τώρα έρχεται η Τρόικα και το ξαναεπιβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι αν σε περίπτωση, όπως και τα προηγούμενα και τα επόμενα προαπαιτούμενα, εάν σε περίπτωση δεν εφαρμόσετε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, δεν πρόκειται να πάρετε την επόμενη δόση. Στο νούμερο 15 βλέπουμε ένα νέο χάρτη πορείας για την αδειοδότηση των επενδύσεων. Νιώσιμουνα και γέρασα με αυτή την ιστορία με την αδειοδότηση των επενδύσεων, καθότι όλο λέμε και εργαζόμαστε για να μην έχουμε γραφειοκρατία και όλο νέα γραφειοκρατικά εμπόδια μπαίνουν σε όσους θέλουν να επενδύσουν. Στο 16 υπάρχει μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Είναι η δημιουργία τριών κινητών ομάδων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως στα καύσιμα. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, αλλά λίγα πράγματα έχουμε δει στην κατεύθυνση της υλοποίησης. Στο νούμερο 17 έχουμε τη Διευπουργική Επιτροπή για το Χωροταξικό Σχεδιασμό. Είναι μια επιτροπή που μπορεί με σαφήνεια να πει τι μπορεί να χτιστεί πού, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Στο νούμερο 18 έχουμε τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολογραφικών πράξεων, κάτω από 120.000 ευρώ. Εδώ τσιρίζουν όλοι οι συμβολογράφοι και δικαίως. Στο 19 έχουμε την εκτίμηση επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων για τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο θα βλέπει πώς πηγαίνουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, ούτως ώστε άμα δεν περπατάνε καλά να αναθεωρούνται. Στο κομμάτι στο νούμερο 20 έχουμε τροποποίηση στους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε και προηγουμένως με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Είναι η πρώτη διαδικασία προκειμένου να αποκρατικοποιηθεί ο ΑΔΜΙΕ. Έτσι είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Στο 21 έχουμε την αναδιάθρωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Στο 22 έχουμε το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Στο 23 έχουμε την ηλεκτρονική αναγγελία όλων των δημοπρασιών. Στο 24 έχουμε την δυνατότητα της Ελστάτ να παρεμβαίνει σε όλους τους δημόσιους φορείς, γιατί κάποιοι όταν πάνε εκεί οι ελεκτές του Ελστάτ βλέπουν κλειστές πόρτες. Το 25 έχουμε το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Είναι το μέτρο το οποίο πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Μιλάμε για ένα επικουρικό ταμείο, μιλάμε για ένα ταμείο
επικουρικής ασφάλειας, από το οποίο όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν την επικουρική τους ασφάλιση ανάλογα με τις εισφορές που έχουν δώσει. Και η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας είναι εξαιρετικά σημαντική, ότι αυτό το ταμείο δεν μπορεί να πάρει λεφτά από αλλού. Παίρνει μόνο από τις εισφορές του. Στο 26, κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες. Είναι το μέτρο το οποίο πονάει τους αγρότες. Δεν υπάρχει μείωση για το πετρέλαιο που καταναλώνουν για τα αγροτικά μηχανήματα. Εξαιρετικά σημαντικό το μέτρο. Δυστυχώς πέρασε και αυτό. Στο 27, αλλαγές στις 100 δόσεις. Έτσι, για να μην τρώμε το χρόνο, θα πούμε ότι θα γίνουν πολύ αυστηρές οι 100 δόσεις. Καθώς κανείς δεν θα εισπράττει εισόδημα, σύνταξη ή βοήθημα εάν χρωστά στην εφορία ή σε ασφαλιστικό ταμείο. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει στο ασφαλιστικό ταμείο, δεν θα μπορεί να βγαίνει στη σύνταξη. Εάν κάποιος χρωστάει στην εφορία, δεν θα μπορεί να εισπράξει, για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή δεν θα μπορεί να εισπράξει το βοήθημα από το πετρέλαιο. Αυτά μπαίνουν σε ένα σύστημα και όποιος χρωστάει δεν θα μπορεί να εισπράττει τίποτα. Είναι πάρα πολύ βασικό προαπαιτούμενο αυτό. Στο 28 έχουμε την απαγόρευση της πρόωρης συνταξιοδότησης στο δημόσιο τομέα, εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις και ελάχιστες. Στο 29 έχουμε την εφαρμογή των πρόσφατων συνταξιοδοτικών αλλαγών, καθώς κόβονται οι κατώτατες συντάξεις για όσους φεύγουν πρόωρα στη σύνταξη. Στο 30-31 έχουμε αύξηση στην καταβολή εισφορών για όλους, σταδιακά, στα 40 χρόνια, μέχρι το 2022, αφορά το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Αυτά είναι τα βασικότερα. Έχουμε στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που πρέπει να περάσει σε συμφωνία με την Τρόικα. Έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς, αλλά μόνο με αυστηρά κριτήρια. Έχουμε την ενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε επίσης την υιοθέτηση της πρότασης του ΟΣΑ, την περίφημη εργαλειοθήκη, που θα έχει μία σειρά από εφαρμογές στα φαρμακεία, στο γάλα και στα αρτοπιεία. Εξαιρετικά αρνητικά αυτά. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εβδομάδας με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα. Ενώ στα τελευταία, για να τα κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα, έχουμε την απελευθέρωση όλων των αγορών καταναλωτικών αγαθών. Έχουμε λήψη μη αναστρέψιμων βημάτων, να τελειώσει αυτή η ιστορία με την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, γιατί η κυβέρνηση την έχει μπλοκάρει. Έχουμε την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων που εκκρεμούν από το ΤΑΙΠΕΔ, κυρίως για τα δύο λιμάνια μιλάμε στο κομμάτι αυτό. Έχουμε την καταβολή των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις που λέγαμε και προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι της υγείας. Έχουμε την αλλαγή της νομοθεσίας για την περίοδο προστασίας των φαρμάκων, πατέντες. Θα λήγουν οι πατέντες πιο σύντομα, ούτως ώστε να γίνονται φθηνότερα τα φάρμακα. Έχουμε τη δημοσίευση υποχρεωτικά των συνταγογραφήσεων στο σύστημα της διάβγειας, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και τέλος, έχουμε τη θωράκιση του συστήματος της συνταγογράφησης. Τα μαζέψαμε και τα κάναμε κάρτες, προκειμένου να έχετε μια έστω και οπτική επαφή για το τι συζητείτε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup, γιατί πραγματικά κάποια από τα μέτρα αυτά θα επηρεάσουν τη ζωή του μέσου Έλληνα και νομίζω ότι για όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ενημερωμένοι. Κλείνουμε αυτή την ενότητα, ελπίζουμε να ήταν χρήσιμη για σας, για να περάσουμε στην επόμενη και να υποδεχθώ αμέσως τώρα στο στούντιο, στη Βεργίνια Τηλεόραση, τον κύριο Σάκη Τσιούτρα. Καλησπέρα κύριε Τσιούτρα. Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ο κύριος Τσιούτρας είναι ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ, ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι της κυκλοφορίας και των οχημάτων και τον καλέσαμε σήμερα εδώ, σας καλέσαμε κύριε Τσιούτρα, για να μας πείτε τι έγινε την Παρασκευή στο λιμάνι. Είχατε μία εκδήλωση εκεί, κυρίως για τα παιδιά, κυρίως για να περάσετε αυτό το θαυμάσιο κόσμο, το θαυμαστό κόσμο της τεχνολογίας στις νεαρότερες ηλικίες και κάνατε και ένα άνοιγμα του δικού σας φορέα προς την κοινωνία της πόλης. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλή αρχή, καλή σεζόν. Εξαιρετικό το όνομα της εκπομπής. Α, το δείγμα γραφής. Ναι, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Με ήττα. Ναι, ναι, είναι δείγμα. Εμείς πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής σαν επιστήμονες στην κοινωνία. Εσείς ως δημοσιογράφοι, δείγματα γραφής. Βέβαια, με αυτά που είδα τα προηγούμενα μέτρα και τις κάρτες, λίγο οφείλω να ομολογήσω ότι ψιλοίδρωσα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς καλούμαστε να. Δεν θα ξεφύγει κανένας. Ναι, οπότε, αυτό είναι σίγουρο. Ας κάτσουμε να τα απολαύσουμε, που λένε. Μια που θα σας πω και για θέματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Είδα και κάποια θέματα εδώ στα προαναπαιτούμενα για την απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.
Εμείς τι κάναμε λοιπόν στις 25 Σεπτεμβρίου, κάναμε μία εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό κάθε χρόνο, τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, σε 300 ευρωπαϊκές πόλεις, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικοί φορείς, τεχνικά μουσεία κλπ. Ανοίγουν τις πόρτες τους στο ευρύ κοινό ή πηγαίνουν και κάνουν ας πούμε εκδηλώσεις όπως κάναμε εμείς στην αποθήκη στο λιμάνι και εκθέτουν όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που ο πολύς ο κόσμος, ξέρετε, δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζουμε όλοι μας, ότι πολλοί από εμάς, ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν και αναπτύσσουν συστήματα και τεχνολογίες, νέα φάρμακα, νέα κινητά, καινούργια συστήματα στα αυτοκίνητα. Αυτοί οι εφευρέτες, οι κύριοι γρανάζιδες που λέμε εμείς, που είμαστε εμείς όλοι οι ερευνητές, θελέσαμε να έρθουμε κοντά μαζί με το κοινό και να δείξουμε τέτοια απλά πραγματάκια, όπως για παράδειγμα εικονική πραγματικότητα, virtual reality, θέματα ηλεκτρικών οχημάτων. Εντάξει, τα ηλεκτρικά οχήματα θα σας πω και 2-3 πραγματάκια παρακάτω. Προφανώς προωθούνται, αλλά είναι κάτι που για την Ελλάδα, ειδικά με τέτοια κρίση που έχουμε, είναι διαστημική τεχνολογία πλέον. Αλλά εμείς οφείλουμε να τα αναπτύσσουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και απαιτεί να κατέβουν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πολύ χαμηλά. Οπότε αναγκαστικά αυτές οι νέες τεχνολογίες, όπως και τα ευφυείς συστήματα μεταφορών, πρέπει να μπουν και αυτά στη ζωή μας και μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας. Φέραμε λοιπόν σε επαφή τον κόσμο με αυτά τα εκθέματα για μένα κυρίως στόχο. Ο στόχος είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι, να θελήσουν να δουν τι σημαίνει ερευνητής και να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε κόσμο νέο για να δουλέψει στην έρευνα. Η έρευνα, ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ερευνητικά κέντρα όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με τα 5 Ινστιτούτα του, αλλά και άλλα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, τα οποία είναι πραγματικά στην αιχμή του δόρατος στην Ευρώπη, στην έρευνα. Και μάλιστα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου τώρα για παράδειγμα τρέχει το Horizon 2020, το νέο ερευνητικό πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο, στο οποίο ξέρετε υπάρχουν και πολλές εταιρείες, αυτοκινοβιομηχανίες κλπ, οι οποίες αναγκαστικά λόγω της παγκόσμιας κρίσης έχουν μειώσει τους... Εσείς τι δείξατε στον κόσμο την Παρασκευή? Εμείς δείξαμε διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία όμως είναι πολύ προσιτά στο κοινό. Δηλαδή δείξαμε virtual reality, μπορούσε κάποιος να πάει να κάνει μια αγκιοπλαστική, να παίξει με τα χέρια του, ή ένα παιδάκι να πετάξει μια μπάλα σε μια μπασκέτα ανοιχνεύοντάς του η κάμερα. Ή για παράδειγμα δείξαμε πώς μπορεί ένα κοριτσάκι να μπει σε μια κάμερα μπροστά και να αρχίσει να αλλάζει, να βάφεται και τα λοιπά, να το αλλάζει πρόσωπα. Αυτά είναι εκθέματα, ας πούμε, της πληροφορικής, του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Στο Ινστιτούτο Μεταφορών, που τυχαίνει να είμαι σαν συγκοινωνιολόγος, δείξαμε ένα ηλεκτρικό υβριδικό σκούτερ, το οποίο έχει πάνω ένα σύστημα, το e-call, το οποίο θα ειδοποιεί μετά από επερχόμενη, μετά αυτό από σύγκρουση. Θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό. Μόλις δηλαδή, λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχήν μετά το 2017-18, όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια θα εφοδιάζονται με ένα σύστημα το οποίο θα έχει μια κάρτα SIM, η οποία μετά από ατύχημα θα ενεργοποιείται από τον αερόσακο, τους αερόσακους, και θα ειδοποιεί τις αρχές. Δηλαδή θα ειδοποιεί ότι έχει γίνει ατύχημα. ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, τροχέα. Στα μηχανάκια, όταν το μηχανάκι πλαγιάσει, πέσει κάτω δηλαδή, πέρα από κάποια γωνία, το ίδιο αυτό σύστημα θα ειδοποιεί τον οδηγό και θα του λέει. Υπάρχει δηλαδή κάποιο αισθητήρα πάνω στη μοτοσυκλέτα? Ναι, υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν ότι έχει πέσει η μοτοσυκλέτα ή ότι έχουν ανοίξει αερόσακο το αυτοκίνητο, οπότε έχει γίνει ατύχημα και πρέπει κατευθείαν ο οδηγός να πατήσει σε μια οθόνη αφής, τη μοτοσυκλέτα για παράδειγμα, και να ειδοποιήσει και να πει ότι είμαι καλά. Ή αν δεν το πατήσει, θα ειδοποιηθούν οι αρχές ότι υπάρχει ένα συμβάν πιο σοβαρό. Αυτό είναι πάρα αυτό πολύ γίνεται σημαντικό. Μέσω της κινητής τηλεφωνίας, έτσι. Ακριβώς. Μέσα από κάρτα SIM είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και το κομμάτι της δουλειάς το οποίο εσείς καλύψατε πάνω στο εμείς, κομμάτι αυτό εμείς ποιο κάνουμε είναι? Για παράδειγμα, εμείς κάνουμε για παράδειγμα όλους τους πιλότους. Τρέξαμε στην Ελλάδα πιλωτικά όλες τις δοκιμές. Ο Μιλών είχε την τύχη και χαρά να συμμετάσχει σε τέτοια πειράματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλο το δίκτυο στην Εθνική Οδό, όπου είδαμε πραγματικά αν αυτό το σύστημα λειτουργεί, βελτιστοποιώντας το σε διάφορες παραμέτρους και παράγοντες, και σιγά σιγά αυτό θα πρέπει να μπει στα αυτοκίνητα. Τέτοιο πράγμα λοιπόν, τέτοιο σύστημα δείξαμε στο μηχανάκι, σε αυτό το Research Night που λέμε, δηλαδή τη βραδιά του ερευνητή. Παράλληλα δείχναμε και το βίντεο που έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Δείξαμε το eDrive Academy, μια καινούργια ηλεκτρονική ακαδημία οδήγησης που πρόκειται να βγει σε κάποιους μήνες, ας πούμε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Άλλα Ινστιτούτα δείξαν φαινόμενα μείωση των εκπομπών από φαινόμενα του θερμοκηπίου. Γενικά δείξαμε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες, όπως σας είπα και πριν, έχουν στόχο να φέρουν κοντά το ευρύ κοινό με την επιστήμη. Γιατί είναι δύσκολο να φέρεις το ευρύ κοινό και ειδικά τους νέους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, προωθεί πάρα πολύ τα gender issues, δηλαδή ειδικά την προσέλκυση κοριτσιών στο επάγγελμα του ερευνητή, γιατί μέχρι πρότινος ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν στην ερευνητική ομάδα και δραστηριότητα. Γιατί έτσι? Υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή? Εντάξει, είναι πιο πολύ καθαρά είναι θέματα ότι οι περισσότεροι ερευνητές, για παράδειγμα, εμείς είμαστε μηχανικοί. Όπως ξέρετε, μεγαλύτερες γενιές οι μηχανικοί ήμασταν περισσότεροι άντρες. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει το τοπίο. Κάποια στιγμή μπορεί και να αντιστραφεί. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτοί οι τομείς όπου πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, για να μην γίνει το φαινόμενο που οι νέοι επιστήμονες τώρα με αυτά τα χρόνια της κρίσης δυστυχώς βγαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε νέους επιστήμονες και να μην γίνεται αυτό το φαινόμενο του brain drain, δηλαδή που φεύγουν μυαλά, το στέγνωμα των μυαλών και που πηγαίνουν στο εξωτερικό και αδειάζει η Ελλάδα από επιστήμονες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο ανταγωνιστικά μέσα σε μια Ευρώπη που είναι πάρα πολύ σκληρή. Δίνουμε απίστευτες μάχες για να πάρουμε προγράμματα ευρωπαϊκά, τα οποία δεν μας χαρίζονται, αυτό το τονίζω με τίποτα. Και σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν Έλληνες, ακόμα και ξένοι που βρίσκονται στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, είχαμε ένα παράρτημα του Φραουνχόφερ, του μεγαλύτερου ερευνητικού. Αυτό είναι ένα έργο που έχει να κάνει με safety και security. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στις οθόνες. Με security, ναι. Ένα έργο που βλέπαν τα παιδιά, ας πούμε, πώς μπορεί να τους ανιχνεύσει μια κάμερα και τι μπορεί να δείξει, τέλος πάντων, και πώς μπορεί να παραμετροποιήσει διάφορες παραγωγές. Τους εντοπίζει δηλαδή. Ναι. Αυτά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε θέματα security ή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής. Εδώ, για παράδειγμα, τώρα, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα virtual reality, το παιδί παίζει μπάσκετ, έτσι. Εντάξει, αυτά υπάρχουν έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ σε παιχνίδια, σε διάφορες εταιρείες παιχνιδιών. Αλλά το σοβαρό και το σημαντικό είναι ότι εμείς αναπτύσσουμε παράλληλα νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με όλους αυτούς τους κολοσσούς του εξωτερικού. Γιατί αυτά τα κονσόρτσια όλων των έργων, όπως σας είπα, κονσόρτσια δηλαδή σημαίνει ότι γίνονται συμπράξεις εταίρων, Έλληνες, ξένοι, πανεπιστήμια, εταιρείες κλπ. Όπου αναπτύσσονται όλα αυτά οι τεχνολογίες και όπως βλέπετε, δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, ότι ερχόμενο το παιδί εκεί μαθαίνει ότι αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει μια κουβέντα μετά, έτσι, με τον ερευνητή και του εξηγεί, ας πούμε, πώς έχει γίνει αυτό και αργότερα πώς θα μπορούσε, αν θα ήθελε να εργαστεί στον χώρο της έρευνας για να αναπτύξει και αυτό με τη σειρά του. Είναι ένας ωραίος τρόπος δηλαδή για να έρθουν τα παιδιά. Ακριβώς, προσέλκυση, σε πρώτη επαφή, σε πρώτη επικοινωνία με το τεράστιο κομμάτι της έρευνας και από εκεί πέρα, άμα του κάνει κλικ του παιδιού, έτσι, να το έχει στο μυαλό. Ακριβώς. Του μεγαλώνοντας να πάει να γίνει ερευνητής. Το κάνουμε ελκυστικό ώστε να γνωρίσει καταρχήν τι κάνει η επιστήμη και φυσικά να δει τι συμβαίνει σήμερα στην επιστήμη σαν είδηση. Αλλά και αυτό που λέτε, ότι σιγά σιγά τους ελκύουμε σε εμάς. Εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν, ας πούμε, που μπορεί να αλλάξει διάφορα βαψίματα, looks και τα λοιπά. Και γινόταν ένας πανικός πραγματικά εκεί, στο περίπτερο του συγκεκριμένου. Οπότε εδώ τώρα αποτυπώνεται κανονικά. Αλλάζει, με μια κάμερα το πραγματικό και πρόσωπο και εικονικά μπαίνουν μέσα διάφορα φίλτρα. Έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτά όλα υπάρχουν στην τεχνολογία. Εσείς, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε διάφορα φίλτρα στην τηλεόραση, αλλά δεν το ξέρουν τα παιδιά ότι ποιοι αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες. Ότι κάποιοι άνθρωποι σπάνε το κεφάλι τους στα εργαστήρια, κανονικοί άνθρωποι βέβαια, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας όπως όλοι μας, αλλά κάνουν μια διαφορετική δουλειά από τους άλλους. Κύριε Σκύτρα, μικρά τα πειράματα που κάνατε με τα αυτοκίνητα εκεί στο ΕΚΕΤΑ. Κάναμε πάρα πολλά πειράματα, όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα προηγουμένως για το eCall, πειράματα ανίχνευσης υπνηλίας του οδηγού. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Ινστιτούτο Μεταφορών. Πειράματα τα οποία. Ανίχνευση της υπνηλίας. Της ενάργειας, δηλαδή της κατάστασης του οδηγού, αν είναι σε κατάσταση να οδηγήσει ή αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια κατάσταση υψηλούπνωσης. Και πώς το καταλαβαίνει αυτό? Αυτό το αυτοκίνητο έχει διάφορους αισθητήρες. Το πρωτότυπο το δικό μας, το ερευνητικό, είχε αισθητήρες ανίχνευση κίνηση κεφαλής οδηγού. Δηλαδή, αν ο οδηγός αρχίσει και πάει να κοιμηθεί και κατεβαίνει το κεφάλι. Είχε αισθητήρες ανοιγοκλίματος των βλεφάρων του οδηγού. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που θα κάνω τώρα, αυτό ο μικρούπνος, το ένα δευτερόλεπτο. Πάρα πολλοί οδηγοί που τους είχαμε βάλει να οδηγήσουν, φυσικά είχαμε μέσα και εκπαιδευτές με διπλά πεντάλ,
οδηγών που θα κρατούσαν το αυτοκίνητο με όλα τα μέσα ασφαλείας. Είχαν κάνει μέχρι και 8 μικρούπνους από εδώ μέχρι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Διόδια των Μαλγάρων ή και λίγο πριν τη Βέρεια, οι οποίοι δεν το είχαν καταλάβει καθόλου και λέγανε εμείς οδηγούμε κανονικά. Δεν οδηγούσαν καθόλου κανονικά. Οδηγούσαν κοιμισμένα. Και το βασικό είναι ότι αυτά τα πειράματα γίνανε πριν 5-6 χρόνια σε ελληνικούς δρόμους με τις κακές διαγραμμίσεις του ελληνικού ασφαλτοτάπητα, με τους οδηγούς τους δικούς μας, και αυτές τα αποτελέσματα ήδη έχουν προαχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα αυτοκίνητα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να εκπνέουν την ευκαιρία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσουκίτρα. Τώρα, αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι κάτι το καταπληκτικό που θυμίζει πραγματικά ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή το να οδηγάω εγώ το αυτοκίνητό μου και κάποια στιγμή να συνειδητοποιεί το αυτοκίνητο ότι γέρνει το δικό μου το κεφάλι ή ξέρω εγώ κλείνουν τα μάτια μου, οπότε είμαι σε κατάσταση γιατί κάνουν οχτάρια στον δρόμο. Ναι, εντοπίζεται και αυτό. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, εσείς ως ερευνητές το σκεφτήκατε, το μελετήσατε και κατορθώσατε να το κατασκευάσετε. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το αποτέλεσμα της έρευνας, αυτή η εφαρμογή πόσο μακριά είναι από το να έρθει και στη δικιά μου τη ζωή, στην καθημερινότητα. Άλλοτε είναι μακριά, άλλοτε είναι πολύ κοντά. Ήδη αυτά τα συστήματα σε πιο απλή μορφή αρχίζουν και μπαίνουν στο αυτοκίνητο όπως σας είπα και ανιχνεύουν την υπνηλία. Υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία μπορεί και άλλες τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να αργήσουν λίγο παραπάνω. Όπως για παράδειγμα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στη βραδιά του ερευνητή είχαμε δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα μιας εταιρείας, τα οποία είναι καθαρά ηλεκτρικά. Υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Όμως, προφανώς, μέχρι να γεμίσουμε σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, όπου αυτά τα αυτοκίνητα, ξέρετε, φορτίζουν στην πρίζα. Κανονικά μπορούμε να τα πάμε στο σπίτι μας, να τα βάλουμε στην πρίζα, αλλά χρειάζεται ένα 8ωρο με 10ωρο για να φορτίσει η μπαταρία. Υπάρχουν όμως και ταχυφορτιστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν σε, όπως λέμε, τα βενζινάδικα, ηλεκτρικάδικα, ηλεκτράδικα, δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται. Σταθμοί ανεφοδιασμού. Ναι, εντάξει, λέω πώς θα το λέμε σε λαϊκιστή. Θα βάζουμε την πρίζα και μέσα σε 1-2 ώρες θα είναι γεμάτο το αυτοκίνητο ή. Όπως κάνουμε τώρα με τα κινητά, έχετε δει ότι έχουν βγει νέα κινητά, τα οποία σου λέει φορτίζει μέσα σε λίγη ώρα το 80%. Αυτό συμβαίνει της μπαταρίας. Αυτό συμβαίνει και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, έχουν ήδη κάποιες μερικές χιλιάδες σταθμούς ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Όμως, παράλληλα, χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία έχουν και αυτές κάποιες εκατοντάδες και χιλιάδες σταθμούς ανεφοδιασμού. Η Ελλάδα έχει κάποιες δεκάδες. Πολύ λίγες. Πολύ λίγους σταθμούς. Το 2011 μάλιστα έχει μόλις 3. Καλά, εντάξει, τίποτα δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι λογικό τώρα να υπάρχει ένα μέσο διάστημα να συμπληρωθούν οι υποδομές σίγουρα. Απλώς λέω τώρα, μήπως, ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα στο πανεπιστήμιο. Όχι στο κομμάτι της εφαρμοσμένης έρευνας, στο πανεπιστήμιο δηλαδή. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι σπαταλάνε τις ζωές τους για να βρούνε κάτι και αυτό το κάτι τελικά να μην φτάνει ποτέ στην κοινωνία. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Γίνεται δυστυχώς. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Εξαρτάται πρώτον εάν είναι τα έργα ευρωπαϊκά και βγει μια τεχνολογία, ποιος έχει τα δικαιώματα μετά. Γιατί πολλές φορές εμείς. Εσείς έχετε τέτοιες δομές, δηλαδή μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό, το παιχνίδι. Εμείς δηλαδή είμαστε, ναι. Να έχετε επακριβώς και την τεχνογνωσία. Να προχωρήσετε στη μαζική παραγωγή ή να κάνετε συμφωνίες, ξέρω εγώ, με αυτοκινητοβιομηχανίες, αφού μιλάμε. Εμάς η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε μαζική παραγωγή, είναι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και τη τεχνογνωσία μας και τα μυαλά μας, να το πω έτσι, για να παράξουμε νέα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, μια εταιρεία, αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα, η οποία είναι και αυτή, μπορεί να είναι εταίρος στο έργο. Υπάρχουν όμως άλλα παραδείγματα στα οποία αναπτύσσουμε τεχνολογίες ή πιο απλές λύσεις, για παράδειγμα. Μελέτες, στυλ, υποτύπου μελετών ή κάποια βιβλία, για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να είναι στην Ελλάδα. Αυτά είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης μετά, αν θα πάνε στο ευρύ κοινό, αν θα προχωρήσει, αν θα τρέξει. Ναι, πρέπει και η πολιτεία να το δει το θέμα. Σαφώς. Πρέπει και η πολιτεία, πρέπει και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, για παράδειγμα, όπως σας είπα πριν για τα ηλεκτρικά, θέλει μέχρι το 2020 στην Ελλάδα να έχουμε 13.000 σταθμούς φόρτισης. Ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το θέμα είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή έχουμε μόλις. Άμα δεν υπάρχει νομοθεσία και προετοιμασία και ξέρω εγώ το νομικό πλαίσιο και το επενδυτικό περιβάλλον κλπ. Αυτά ακριβώς, δεν μπορούν να γίνουν αυτόματα. Αυτά που λέγατε πριν, έτσι. Το επενδυτικό περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια εταιρεία δεν θα επενδύσει πολύ εύκολα σε μια χώρα στην οποία θα πρέπει να τονίσουμε να πούμε και κάποια γεγονότα, αν όχι ειδήσεις, ο στόλος μας σιγά σιγά των αυτοκινήτων γυράσκει.
θα καταντήσουμε πλέον, επειδή δεν αλλάζουμε, έχουμε λόγω της κρίσης, δεν αλλάζουμε αυτοκίνητα. Προσέξτε έχουμε γύρω άλλο. Μας, θα δείτε ότι κυκλοφορούν μεγάλα αυτοκίνητα, ακριβά αυτοκίνητα, αλλά πολλών χρόνων, 20 ετίας, 25 ετίας. Κακοσυντηρημένα. Πέστε μου, σας κάνει εντύπωση ή δεν σας κάνει εντύπωση. Το θεωρούμε πλέον φυσικό. Έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι που λέω εγώ. Ενώ παλιότερα όμως είχαμε. Παλιότερα, ναι, είχαμε. Αλλάζαμε αυτοκίνητα κάθε 5 χρόνια. Στην άλλη όχθη. Κύριε Τσιούτρε, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε μετά για το τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής.